Κύριε Νικολακάκη, μία αθλητική χρονιά τελειώνει για τον ανταγόρα στο τμήμα της Άρσης Βαρών. Μία αρκετά επιτυχημένη χρονιά, μπορούμε να πούμε. Κάντε μας ένα μικρό απολογισμό της δύσκολης χρονιάς, αλλά της επιτυχημένης χρονιάς που τώρα μόλις ολοκληρώνεται. Είναι τόσα πολλά αυτά που πετύχαμε αυτή τη χρονιά. Πραγματικά μπορεί και να ξεχάσω κάτι. Η χρονιά πήγε πάρα πολύ καλά. Καταφέραμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα στους παιδες και στους εφήβους, το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Δηλαδή ο ανταγόρας πλέον είναι πρωταθλητής Ελλάδος, στους παιδες και στους εφήβους. Πήγαμε πάρα πολύ καλά πριν περίπου ένα μήνα που έγινε το πανελλήνιο πρωτάθλημα ελπίδων και ανδρών. Κατακτήσαμε την πέμπτη θέση πάρα πολύ καλά γιατί αγωνιστήκαμε με παιδιά μικρά. Και ξεχώρισε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα αυτό ο 300 ο Στέφανος, ο οποίος βγήκε πρώτος 14 ετών στους άνδρες και στους ελπίδες. Τώρα ξανά δουλειά, προσπαθούμε όσο μπορούμε να κρατάμε την ομάδα ενωμένη, γιατί οι υποχρεώσεις είναι πολλές, αλλά δόξα τω Θεώ και ο Δήμος μας βοηθάει με την παραχώρηση της αίθουσας και οι ιδιώτες που φροντίζουν να μας βοηθούν οικονομικά. Και έχουμε βάλει μπροστά τις μηχανές, ετοιμαζόμαστε γιατί το Φεβρουάριο έχουμε το περιφερειακό και ευχόμαστε και αυτή η χρονιά να είναι τόσο πετυχημένη όσο ήταν το 2021. Η γυναικεία παρουσία στην ομάδα υπάρχει, υπάρχουν αρκετά κορίτσια που ασχολούνται με την Άρση Βαρών. Εντάξει, αρκετά δεν είναι, αλλά έχουμε την Κωνσταντίνα η οποία βγήκε πρώτη στο πανελλήνιο πρωτάθλημα τώρα των γυναικών. Έχουμε δύο κοπέλες μικρές, οι οποίες αγωνίζονται, δεν έχουν αγωνιστεί ακόμα, τις ετοιμάζουμε λόγω ηλικίας, δεν μπορούν ακόμα να κατέβουν σε αγώνες. Αλλά πιστεύω ότι κοντά στις πιτσιρίκες που έχουμε εδώ, δηλαδή στο νησί, πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή συνέχεια, να είναι και το 2022 μια υγιής και επιτυχημένη αθλητική χρονιά για την Άρση Βαρών του ανταγόρα της ΚΟ. Καλή χρονιά σε όλους. Και θα ήθελα να πω στον κόσμο ότι επειδή προσπαθούμε κι εμείς να πετύχουμε, ας πούμε, το έργο μας και που είναι δύσκολο, όσοι μπορούν να μας βοηθούν όταν το χρειαζόμαστε και όταν το ζητάμε.